τα χειροκροτήματα για τις K16 των Χανίων και του Λασιθίου. Τρίτο λεπτό, Μαραβέγιας από δεξιά θα κάνει προσπάθεια, θα γυρίσει την μπάλα, το γυριστό από τον Τσέσμα out. Πέμπτο λεπτό, Σκέμπι πιέζεται, κρατάει την μπάλα, θα τροφοδοτήσει τον Τσέσμα. Τσέσμα θα γυρίσει, ωραία, θα σουτάρει μπάλα λίγο έξω από το δεξί δοκάρι. 11ο λεπτό με τον Καραβοστασίτη το corner. Λίτσι ευκαιρία, Κέσκος λέει όχι, καλή στιγμή για τα Χανιά να ανοίξουν το σκορ. Από δεξιά πλευρά θα δούμε τον Κουτσαφτάκη ο οποίος θα κάνει σέντρα. Ο Λίτσι είναι και πάλι νέο γυριστό out και αυτή την φορά. 24ο λεπτό, Καραλάκης δοκιμάζει απευθείας την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 με την πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ του Καραλάκη, άνοιξε το τείχος, την μπάλα στην αριστερή γωνία. Τα Χανιά ανοίγουν το σκορ στο γήπεδο των Μουρνιών με τον Καραλάκη. Στο 34ο λεπτό, να δούμε τον Τσέσμα ο οποίος κατεβάζει πολύ ωραία. Τσέσμα θα βγάλει μπάλα δεξιά εκεί που κινείται ο Μαραβέλιας. Μαραβέλιας θα σουτάρει μπάλα στα δίχτυα. 2-0 η K16 των Χανίων. Παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων με το πολύ ωραίο τελείωμα από τον Μαραβέλια, ο οποίος στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα και διπλασιάζει τα τέρματα για την χανιώτικη ομάδα. Τα πανηγύρια φυσικά στο γήπεδο των Μουρνιών. 2-0 τα Χανιά κοντρά στο Λασίθι. Το λεπτό με τον Ζαχαρόπουλο. Προσποιείται, θα φέρει την μπάλα στο αριστερό, θα σουτάρει. Ο Κέσκος όμως μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. 45ο λεπτό το διώξιμο, η μπάλα στο Μαρινάκι. Μαρινάκι σηκώνει κεφάλι, αφύλαχτη εστία από πολύ μακριά στα δίχτυα. 2-1 τις καθυστερήσεις ουσιαστικά του πρώτου χρόνου. Με σκόρερ τον Μαρινάκι μειώνει σε 2-1 η ομάδα του Λασιθίου. Πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον νεαρό, ο οποίος είδε την έξοδο του τερματοφύλακα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Προσπάθεια, ωραίο Καριστινός, θα μπει στην περιοχή, ευκαιρία με το ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου, γκολ. 3-1, τα Χανιά απαντούν άμεσα ουσιαστικά με τον Καριστινό, ο οποίος πολύ ωραίο με το σκαυτό εδώ, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και γράφει το 3-1, να δούμε προσπάθεια τώρα για τους παίκτες του Λασιθίου στο 67, το σούτ που θα γίνει, ο Κοπιτσάκης θα μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Ωραία προσπάθεια από τον Μαρτσάκη. Μαρτσάκης θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή, θα τα καταφέρει από αριστερά. Μαρτσάκης στο γύρισμα, ευκαιρία. Καριστινός στα δίχτυα. 4-1 στο 75. Ο Καριστινός είναι αυτός ο οποίος εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ασίστ από τον Μαρτσάκη. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και πλέον δίνει διαστάσεις τριάμβου με τον πανηγυρισμό Αλαγιώκερες. Από δεξιά ο Καριστινός. Οι κόντρες προσπαθεί να μπει στη φάση ο Μιχάκης. Έρχεται ο Ντουρουντάκης, θα σουτάρει. Μπάλα ξανά στον ίδιο. Προσπαθεί να βρει και νέο σουτ, κλείνεται, θα στριφογυρίσει, θα βρει τον τρόπο, θα σουτάρει, μπάλα in out στο 77. Να δούμε τον Καριστινό. Καριστινός μπαίνει στην περιοχή, ευκαιρία στο 79, ο Κέσκος θα πει όχι όμως. Και πάλι με το Μαρτσάκι αυτή τη φορά, Μαρτσάκης η ευκαιρία, Μαρτσάκης θα μπει στην περιοχή, ο Κέσκος θα διώξει σωτήρια. Κατεβάζω την μπάλα με τον Ντουρουντάκη από δεξιά, Ντουρουντάκη στο γύρισμα, Καραλάκης η ευκαιρία, μεγάλη χαμένη για τα Χανιά να πετύχουν ακόμη γκολ. Προσπαθεί ο Μιχάκης, τροφοδοτεί τον Μαρτσάκη, σουτάρει ο Μαρτσάκης πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Τέλεση φάουλ, ο Μιχάκης δοκιμάζει, καλό ήταν, μπλόκαρ ήταν ο φύλακας. Και τώρα ο Καραλάκης βγάζει την αντεπίδεση στον Καριστινό. Καριστινός μπαίνει στην περιοχή, σηκώνει κεφάλι, θα βγάλει την παράλληλη ευκαιρία, η μπάλα στα δίχτυα από τον Μαρτσάκη. Στο 90 λεπτό ο Καριστινός, ο οποίος ανταποδίδει ουσιαστικά την ασίστ που του έκανε ο Μαρτσάκης και με αυτόν τον τρόπο τα Χανιά κάνουν το 5-1 απέναντι στην K16 του Λασιθίου ως σκόρερ. Αυτό έμελε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα, με τους παίκτες να φεύγουν αγκαλιασμένοι από το γήπεδο. Χανιά K16, Λασίθι K16, 5-1.